περίμενα ότι θα διπλώσει. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κυρία Γενική Γραμματέα του Δήμου Νέστου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή της Ανατολικής Μακεδονίας Δράξης, τον οποίο προσφωνώ, αλλά από ό,τι βλέπω τελικά δεν τα κατάφερε να έρθει, κύριε Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, κύριε Σχολική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Δασκάλων Καβάλας, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εκπαιδευτικοί, αιρετοί του ΠΙΣΠΕ, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση με θέμα «Προγράμματα τοπικής ιστορίας από τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Νέστου στα πλαίσια των Ελευθεριών 1913-2013 που οργανώνει ο Δήμος Νέστου». Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο κύριο Μιχαηλίδη, τη Γενική Γραμματέα κυρία Σαμίρ και τον Αντιδήμαρχο κύριο Λεπίδα για αυτή τη συνεργασία, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, με την οποία κλείνει μια σειρά από πλούσιες εκδηλώσεις των Ελευθερίων 1913-2013 του Δήμου Νέστου και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής Χρυσούπολης. Κύριε Διευθυντά της Εκπαίδευσης, κυρία Σχολική Σύμβουλος, αγαπητοί εκπαιδευτικοί διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου, δάσκαλοι οι οποίοι προσφέρετε τις υπηρεσίες σας μορφώνοντας τα παιδιά μας, αγαπητοί γονείς και παιδιά, ο Δήμος Νέστου με τη σημερινή εκδήλωση είναι μια σειρά από πολλές και επιτυχημένες εκδηλώσεις που στόχο είχαν να τιμήσουν τα 100 χρόνια από την ημέρα απελευθέρωσης του τόπου. Η εκδήλωση πράγματι που αφιερώνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν επιλέχθηκε τυχαία ή δεν επιλέχθηκε γιατί με τη σειρά που έγιναν οι εκδηλώσεις ήταν λιγότερο ίσως ενδιαφέροντος. Επιλέχθηκε ως την εκδήλωση που θα κλείσει αυτό το κύκλο ακριβώς όπως θα κλείσει ή κλείνει ένας κύκλος εκπαίδευσης. Όπως ακριβώς κλείνει η διδασκαλία που κάνετε μετά από μια ώρα μάθημα ή από μια μέρα ή από ένα έτος. Ο λόγος λοιπόν που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους στο Δήμο Νέστου είναι ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση είμαι βέβαιος ότι θα δούμε ότι τα παιδιά μας αφομοίωσαν την τοπική ιστορία, έχει κινηθεί το ενδιαφέρον τους για αυτόν τον τόπο, για την ιστορία αυτού του τόπου, καθώς λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν αγαπά και δεν τιμά την ιστορία του, δεν έχει κανένα μέλλον. Εμείς λοιπόν εδώ στο Νέστο είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί τα δείγματα γραφής με την δική σας συνδρομή δείχνουν ότι θα έχουμε πολύ καλό μέλλον και ευείο μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παιδαγωγούς, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς που στην Δημοτική Ενότητα του Νέστου προσφέρουν με το φιλότιμό τους, προσφέρουν την προσωπική τους, θα έλεγα, ταυτότητα μέσα από το χρόνο που διαθέτουν, όχι μόνο μέσα στο σχολείο αλλά και έξω. Και βεβαίως, αφορμή δοθήσεις, θα πω ότι η σημερινή εκδήλωση ας αποτελέσει και έναν φόρο τιμής σε όλους τους εκπαιδευτικούς που πέρασαν στα 100 αυτά χρόνια και διένταξαν τα γράμματα στα παιδιά του Νέστου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πραγματικά και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Να μοιραστώ και εγώ την περηφάνεια της Σχολικής Συμβούλου για τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Νέστου που με το μεράκι τους και την ενορχίστρωση φυσικά και της Σχολικούς Συμβούλου βγάζουν τέτοια αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα που πέρα από το παιδαγωγικό κομμάτι το οποίο νομίζω το ανέλησε η κυρία Σχολική Σύμβουλος δείχνει και τη συνέργεια της τοπικής κοινωνίας με την εκπαίδευση όταν υπάρχει τι αποτελέσματα βγάζει. Γενικά η φιλοσοφία νομίζω που έχουμε όλοι στην εκπαίδευση είναι ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο να δέχεται αλλά και να βγάζει αποτελέσματα προς αυτήν. Η παρουσία τόσο πολλών εδώ πέρα σε αυτό την αίθουσα σήμερα
δείχνει αυτήν εδώ ακριβώς την διάσταση του σχολείου που θέλουμε να δώσουμε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε τέτοια αγαστή συνεργασία στα θέματα της εκπαίδευσης. Καλησπέρα σας. Το πρόγραμμα που θα δείτε, όπως είπε και η κυρία Σχολική Σύμβουλος, υλοποιήθηκε την περσινή σχολική χρονιά από τους μαθητές και τις μαθήτριες της 5ης τάξης του σχολείου μας. Η ιστορία λοιπόν του σχολείου μας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθήθηκε μία ερευνητική πορεία και η συνεργασία ήταν σε πολλά επίπεδα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες. Διέτρεξε το ερευνητικό κομμάτι, τις πηγές και φτάσαμε στα αποτελέσματα της έρευνας όπως έχει αυτή διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τις ομάδες εργασίας κατά την έρευνά τους γύρω από τις γραπτές πηγές. Τα παιδιά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδαν όλες αυτές τις πηγές. Το σχολικό έτος 2012-2013, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα Ιστορία Χρυσούπολης, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα επιμέρους θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν το ιστορικό, το αστικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό και το φυσικό περιβάλλον της Χρυσούπολης. Εκδήλωσης. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 3 ελληνικά σχολεία της περιοχής μας, ένα σχολείο της Ισπανίας, ένα της Ρουμανίας και 2 της Τουρκίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας που στοχεύει στη δημιουργική προσέγγιση του μαθήματος, προτείνοντας καινοτόμες εναλλακτικές δράσεις και εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργώντας παράλληλα τον ιστορικό γραμματισμό των μαθητών. Ο κύριος Εφροσυνίδης είναι ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης πέρυσι. Το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο απορροφούσε πάντοτε το ενδιαφέρον μου και μονοπολούσε την προτίμησή μου στα μαθήματα που έπρεπε να κάνω σαν διευθυντής του σχολείου. Αφενός έτυχε πέρσι να έχω μία έκτη τάξη με 13 αγόρια και 4 κορίτσια, που όμως διακρινόταν συνολικά για την ωριμότητα και την υπευθυνότητά τους. Αφετέρου, η δεδομένη εμπειρία των συναδέλφων, ιδιαίτερα της Δέσποινας, που ήταν η ψυχή του προγράμματος, δεν έδινε περιθώρια για δισταγμούς. Παίρνοντας τη σκητάλη λοιπόν από τον Γιώργο, χρονολογικά μπορεί να έχουμε συνέχεια, όμως πάμε λίγο πιο τοπικιστικά και επιστρέφουμε στο Χρυσοχώριο. Έτσι λοιπόν θα δούμε την ιστορία του Χρυσοχωρίου μέσα από τα παιδικά μάτια. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν διεκδικούμε και δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό πόνημα, αλλά για μια απλή σχολική εργασία από μαθητές για μαθητές.